Χρυσή Αυγή ζήτησε την τήρηση ενός λεπτού σιγής στο Κοινοβούλιο εις μνήμη του δολοφονηθέντα Έλληνα Κωνσταντίνου Κατσίφα από την αλβανική αστυνομία. Αποτελεί μέγα ατόπιμα η απόρριψη του αιτήματος ενάντια στην κοινοβουλευτική πρακτική και τα κοινοβουλευτικά ήθη. Το αίτημα του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή αποτελεί αίτημα όλου του ελληνικού λαού, που είναι συγκλονισμένος από την αποτρόπαια αυτή εκτέλεση ενός Έλληνα από το ελβανικό καθεστώς, το οποίο διώκει απεινώς τον ελληνισμό. Το υποσυζήτηση θέμα είναι πράγματι σοβαρό και σίγουρα δεν μπορεί να αναλυθεί επαρκώς στο πλαίσιο μιας επίκαιρης επερώτησης. Αλλά πριν την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να κάνω μια διευκρινιστική δήλωση, θέλοντας έτσι να αποσαφηνίσω ορισμένα πράγματα προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Για εμάς, που είμαστε ένα κόμμα λαϊκό, εθνικιστικό και αντιμνημονιακό, το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης αποτελεί μια ανοιχτή πληγή. Αποτελεί ένα μείζον εθνικό θέμα, το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα. Οι όποιες οικονομικές, διαχειριστικές ή άλλες προεκτάσεις του ασφαλώς και πρέπει να εξεταστούν, αλλά μόνο με την προοπτική της ουσιαστικής αντιμετώπισης του φαινομένου. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις στη χώρα μας. Μιλάμε πλέον για αντικατάσταση πληθυσμού. Η Χρυσή Αυγή, όντας το μοναδικό κόμμα ενάντια στη λαθρομετανάστευση, θεωρεί τις οικονομικές προεκτάσεις δευτερευούσης σημασίας. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, καταθέτει στη Βουλή μια επίκαιρη επερώτηση με θέμα την αδιαφάνεια και αδυναμία διαχείρισης των κονδυλίων για το μεταναστευτικό. Ερώτηση που ακόμη και από τον τίτλο της καταλαβαίνουμε ότι το μόνο που την ενδιαφέρει και την απασχολεί είναι το οικονομικό σκέλος του προβλήματος. Ελπίζω να αντιλαμβάνεται η ίδια ότι για πολλωστή φορά ταυτίζεται πλήρως με την κυβέρνηση και πως η κριτική που ασκεί απέναντί της είναι τουλάχιστον υποκριτική. Αφού μαζί Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ επιδίδονται στο εντός εισαγωγικών ανθρωπιστικό σπορ, μόνο και μόνο επειδή οι χορηγοί πληρώνουν αδρά. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία πρέπει επιτέλους να παραδεχτεί ότι παρά τις προετοιμασίες της για αποκαθήλωση της αριστεράς από την εξουσία, έχει υιοθετήσει πλήρως τη ρητορική της. Ενώ όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, ακόμη και ο ίδιος ο ΟΗΕ, κάνουν λόγο για λαθρομετανάστευση και λαθρομετανάστες, στην Ελλάδα των εκατομμυρίων ξένων που καταγεγραμμένα εισραίουν από 90 και πλέον κράτη της Συφυλίου, Τσίπρας και Μητσοτάκης κατασκευάζουν από κοινού το λεξικό της πολιτικής ορθότητας, βαφτίζοντας αυθαίρετα τους πάντες και τα πάντα ως πρόσφυγες, επειδή, όπως προείπα, αυτοί επιχορηγούνται αδρά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται και πολλή σκέψη για να καταλάβει κανείς το εάν αυτή η κυβέρνηση, η μελλοντική, είναι ικανή να διαχειριστεί ένα οικονομικό θέμα με διαφάνεια. Ακόμη και αν υποθέσουμε, για χάρη της συζήτησης, ότι η επίκαιρη επερώτηση αφορά τους πρόσφυγες και όχι τους παράνομα βρισκόμενους στη χώρα και ότι γνωρίζει επακριβώς τι ποσά παρέλαβε και για ποιο σκοπό, το πολιτικό παρελθόν σας μας δίνει από μόνο του την απάντηση. Τι δηλαδή έχετε διαχειριστεί με διαφάνεια ως τώρα, για να κάνετε το ίδιο και με τα κονδύλια για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης? Μαζί δεν ψηφίσατε τα μνημόνια και καταχρεώσατε το δημόσιο? Μαζί δεν υπογράφετε ελληματικούς προϋπολογισμούς από τους οποίους προκύπτουν κάθε τόσο αμφιλεγόμενα λογιστικά πλεονάσματα τόσο υψηλά που τελικά σας τραβάνε οι δανειστές από το αυτή πίσω στις Βρυξέλλες για να υπογράψετε νέα διαρθρωτικά όπως τα χαρακτηρίζουν μέτρα? Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτή που χρωστάει 200 και πλέον εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο εξαιτίας του αλόγιστου δανεισμού από τράπεζες, δάνεια τα οποία παραδέχτηκε μέσω του αντιπροέδρου της ότι δεν μπορεί να αποπληρώσει? Μαζί δεν δώσατε τα χρήματα των Ελλήνων στις τράπεζες επειδή αυτές απέτυχαν επιχειρηματικά? Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν λένε ακόμη και σήμερα ότι θα μας σώσει ένα νέο μνημόνιο με μόνη διαφωνία το ύψος του δανεισμού και του επιτοκίου? Αφήστε λοιπόν κατά μέρος τις ανησυχίες περί διαφάνειας και επί ορθής χρήσης των κονδυλίων και πολύ περισσότερο αφήστε κατά μέρος τις όψιμες ανησυχίες για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και των λαθρομεταναστών. Ούτε η μετανάστευση σας ενδιαφέρει, ούτε η λαθρομετανάστευση. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι το χρήμα, ακόμη και αν προέρχεται από δουλεμπόρους. Για του λόγου του αληθές, ειδού μια αποκάλυψη της Χρυσής Αυγής για το ποιόν των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεστε. Αποκάλυψη για την οποία ουδέποτε λογοδοτήσατε. Τι έχετε να μας πείτε? Να πείτε στον ελληνικό λαό για τον αρχηγό ΓΕΘΑ που βράβευσε προμηνών το διευθυντή μιας μη κυβερνητικής οργανώσεως
που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης, ονόματι Πάνο Μωραΐτη, ο εν λόγω βραβευμένος από τον κύριο Αποστολάκη, άλλη κατάντια κι αυτή, αρχηγός ενόπλων δυνάμεων του κράτους, να βραβεύει ΜΚΟ. Αυτά μόνο στο Ελλαδιστάν γίνονται. Καταζητούνταν από τις αρχές, συνελήφθη με την κατηγορία του δουλεμπόρου και σήμερα βρίσκεται στη φυλακή. Αυτό και μόνο αρκεί για να αντιληφθούμε το πόσο αστεία ακούγεται η λέξη διαφάνεια όταν κάποιοι στείλουν επιχειρήσεις για να διαχειριστούν τις ανάγκες μετακινήσεις των πελατών τους. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στην Ελλάδα του 2018. Αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας βραβεύει έναν δουλέμπορο και κανένας δεν αντέδρασε. Σιωπή από τον Καμένο, σιωπή από τον συνέτερο του Τσίπρα, σιωπή από τη Νέα Δημοκρατία, σιωπή από όλους σας πλην ημών, το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής μας έδωσε κάποια ποσά και στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν. Ωστόσο, το σίγουρο είναι. Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, θα χρειαστώ ακόμη, σας ευχαριστώ. Έρευνα σχετικά με την κακοδιαχείριση των κονδυλίων για τους λαθρομετανάστες ξεκίνησε και η ελληνική δικαιοσύνη, ύστερα από παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προς την προϊσταμένη της οικονομικής εισαγγελίας. Ήδη κλήθηκε για κατάθεση ο διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων, ο οποίος είχε κάνει λόγο για χάος στη διαχείριση των κονδυλίων από τον κρατικό μηχανισμό αλλά και από ΜΚΟ, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ήρθε η ώρα να παρέμβουν οι εισαγγελείς. Αυτή η έρευνα των εισαγγελικών αρχών έρχεται σε συνέχεια της έρευνας των ευρωπαϊκών αρχών που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ύπαρξη του σκανδάλου στη διαχείριση των κονδυλίων είναι σχεδόν αυταπόδεικτη, αφού είναι πλήθος οι μαρτυρίες των ανθρώπων στα νησιά για το αδιάκοπο πάρτι που είχαν στήσει τα μέλη ΜΚΟ εις βάρος τους. Επιπλέον, οι δομές των hot spot δείχνουν ξεκάθαρα ότι στήθηκε ένα πάρτι κακοδιαχείρισης των κονδυλίων. Αρκεί το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι παρήχαν κονδύλια για τη δημιουργία εκπαιδευτικών δομών στα hot spot και εν τέλει χρησιμοποιήθηκαν οι υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές της πολιτείας, δηλαδή τα σχολεία που πάνε τα Ελληνόπουλα. Εάν πράγματι σας συγκινεί το ανθρώπινο δράμα ενός πρόσφυγα, τότε θα το αντιμετωπίζετε ως τέτοιο και ουδέποτε θα καταδεχόσασταν να επιδοτηθείτε για τα αισθήματα της συμπόνιας και της αλληλεγγύης. Όμως, πέρα από αυτό, υπάρχει και μια αλήθεια απέναντι στην οποία κλείνετε τα μάτια. Αυτή της αθρώας εισβολής ξένων, τους οποίους αυθαίρετα βαφτίζετε ως πρόσφυγες. Ο γνήσιος ανθρωπισμός δεν εξαγοράζεται ούτε επιδοτείται. Λειτουργεί στα φιλοκερδώς και αφήσετε οικονομικά στην άκρη. Εάν αγαπάτε τον άνθρωπο, τότε πρέπει να αγαπάτε και τον Έλληνα. Κανενός άλλο το συμφέρον οικονομικό ή μη δεν μπορεί να τοποθετείτε πάνω από το εθνικό. Το ξαναλέμε. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους λαθρομετανάστες και οι Έλληνες έχουν κάθε λόγο να είναι δύσπιστοι απέναντί σας όταν βγαίνουν στη δημοσιότητα στοιχεία που αποδεικνύουν ύποπτες και αδιαφανείς συναλλαγές που τελικά ζημιώνουν τη χώρα, αμφισβητούν την ακεραιότητά της και υπονομεύουν την ήδη εύθραυστη κοινωνική ειρήνη. Αντί να χρησιμοποιήσετε όλους αυτούς τους πόρους για να μειωθεί η εγκληματικότητα, για να παταχθεί το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης, για να ενισχυθεί η άμυνα της χώρας. Ελάτε, κυρία Ζαρούλια. Σας παρακαλώ μισό λεπτό. Παρακαλώ κι εγώ. Για να ενισχυθεί η άμυνα της χώρας, για να περιφρουρηθούν τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, για να εξοπλιστεί ο στρατός, προτιμάτε να τσεπώνετε δανεικά χρήματα για να παριστάνετε τους εντός εισαγωγικών ανθρωπιστές και σε αυτή τη Βουλή, αντί να συζητώνετε τα πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματα, έχουμε τους μνημονιακούς συνεταίρους να τσακώνονται για το αν οι τσέπες τους απορροφούν σωστά και ορθολογικά τα κονδύλια της Ευρώπης. Η χώρα έχει μπει σε μια επικίνδυνη ατραπό με όλους αυτούς που έχετε φέρει παράνομα στην πατρίδα μας. Και οι μόνοι που μπορούν και έχουν την πολιτική βούληση να καθαρίσουν τον τόπο από τα παραβατικά στοιχεία που έχουν παρισφρήσει είναι οι Έλληνες εθνικιστές. Εσάς το μόνο που σας ενδιαφέρει, όπως είπαμε, είναι οικονόμα. Οι Έλληνες εθνικιστές, οι οποίοι πάνω από το χρήμα τοποθετούν την πατρίδα, αγωνίζονται για τη δημιουργία ενός εθνικού κράτους, το οποίο θα λύσει το πρόβλημα λαθρομετανάστευσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας.